Είσαι άντρα, σαραντάρη και απλά θε να ξεφορτωθεί επιτέλου αυτή την μπάκα. Θε να γίνει όπω τότε που ήσουν στο γάμο σου και περισσότερο από σένα, μήπω θέλει η γυναίκα σου να το πετύχει αυτό. Το χειρότερο για έναν άντρα σαραντάρη είναι η μπάκα η οποία εξέχει. Παιδιά, είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Το βλέπω και ντρέπομαι για λογαριασμό σα. Έρχονται στα κρυφά έρχονται οι γυναίκε, τα παιδιά, οι φίλοι αυτού του τυπά, του άντρα του σαραντάρη. Γιατί έχω τέτοιου φίλου, εντάξει. Λόγω της δουλειάς μου, λόγω ότι μπορεί να σκέφτομαι διαφορετικά, πολλοί φίλοι μου είναι σαραντάριδες. Παιδιά, με πλησιάζουν φίλοι, συγγενείς από το κύκλο τους και λένε κάνε κάτι, σαρό, κάνε κάτι. Γι' αυτός τίποτα, χαμπάρι. Μπορεί να έχεις δοκιμάσει μια δίαιτα εδώ, μια δίαιτα εκεί, αλλά μπορεί να μην πιάνει αυτό το πράγμα. Γιατί μπορεί να δουλεύεις από το πρωί ως το βράδυ, τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί. Τα παιδιά, σχολείο. Πού να προλάβεις, μετά πας σπίτι. Λιποθυμάς πάνω στο κρεβάτι. Το βασικό θέμα με αυτή την ηλικία, όταν έχεις οικογένεια, όταν έχεις δουλειά, όταν έχεις παιδιά, ποιο είναι το βασικό πρόβλημα. Ο χρόνος. Εντάξει, δεν έχεις χρόνο. Οπότε πρέπει όχι να κάνεις περισσότερα, πρέπει να κάνεις λιγότερα. Εντάξει, εδώ κουμπώνει η δική μου μέθοδος και γι' αυτό είναι τόσο επαναστατική και γι' αυτό δουλεύει τόσο σκληρά και καλά. Τώρα, τι είναι αυτή η μέθοδος, Σαρό, μας έχεις πρίξει, τι είναι αυτή η μέθοδος, μας έχεις ψήσει το ψάρι στα χέρια. Λοιπόν, άκου να δεις, είναι τόσο απλό, ένα τρίχρονο μπορεί να το καταλάβει. Εντάξει, λοιπόν. Πρωινό. Τι να φάω για πρωινό? Τίποτα. Εντάξει. Μα θα πεινάω. Θα σου πω γιατί πεινά σε λίγο. Εντάξει. Καφέ σκέτο. Αυτό θα κάνεις. Πεινάς. Καφέ σκέτο. Πεινάς πάλι. Καφέ σκέτο. Κάθε φορά που πεινάς, κοπανάς ένα καφέ σκέτο. Το μυστικό για να μην πεινάς. Ωραία. Τώρα, τι γίνεται. Όταν δεν τρως πρωί, το πρωί πρωινό, γλιτώνεις καταρχάς μισή ώρα ύπνου. Που είναι ζωτική σημασία. Μπουστάρει το μεταβολισμό. Κάνει ένα σωρό θετικά στο σώμα σου, στον οργανισμό σου και στην ψυχική σου υγεία. Αντί να τρέχεις το πρωί και να μέσα σε όλα να φας, άσου το ρημάδι, μη φας. Πιες ένα καφέ σκέτο. Στον δρόμο για τη δουλειά ή στο γραφείο ή όταν είσαι με τη γυναίκα σου και τα λέτε το πρωί, πιες ένα καφέ σκέτο, 5 λεπτά υπόθεση και συνέχισε τη μέρα σου. Εντάξει. Τώρα, δεκατιανό, ωραία. Στη δουλειά είσαι εκεί με τους φίλους και αυτά ή μπορεί να δουλεύετε με τους συναδέλφους, με τους συνεργάτες και αυτά. Θα κάτσεις να φας, ρε φίλε. Εγώ το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω όταν δουλεύω είναι να φάω. Ποιος θέλει να φάει όταν δουλεύει? Κανείς. Οπότε, δεκατιανό σκουπίδια γι' αυτό. Τώρα, φας το μεσημέρι. Αν είσαι στη δουλειά, παραγγείλεις απ' έξω, να πάρεις κάτι ψητό, ένα κοτόπουλο, κρέας ψητό με μια σαλατούλα, έτσι, light πραγματάκια. Εντάξει. Και το βράδυ θα γυρίσεις. Και σε περιμένει η γυναίκα με τα παιδάκια, με το μικρό, με τη μικρή. Εντάξει. Και τι είσαι ο ψωριάρης, είσαι να πάρεις το τάπερ όπως μπορεί να κάνεις, όπως έκανα κι εγώ. Πήγαινα εκεί στην κουζίνα, σαν το κλέφτη και τρώγα το κοτόπουλο. Όχι. Ό,τι έχει μαγειρέψει η γυναίκα σου, αυτό θα φας. Θα φας ένα πιάτο από αυτό το φαγητό. Εντάξει, δεν πάμε να φας 20 πιάτα, φας ένα πιάτο. Μαζί με τη σαλατούλα σου. Εντάξει. Οπότε μπορείς να συμμετάσχεις στο οικογενειακό τραπέζι που μόχθησες για να το αποκτήσεις, να αποκτήσεις αυτή την οικογένεια. Εντάξει, ρε, είμαι ο πρώτος που θα σου το πω αυτό. Εάν έχεις χρόνο για χάσιμο, εάν κάθεσαι και χτενίζεις το αυτό σου όλη μέρα, αυτό που θα σου πρότεινα, ρε φίλε, είναι όντως να κάτσεις και απλά να το δοκιμάσεις. Εντάξει, πήγαινε κάτω για 3 μέρες και μετά άλλο να μου πεις. Εντάξει. Επίσης, πήγαινε πάντα το προφίλ μου και άρχισε να βλέπεις τα βίντεο όλα φανατικά. Πάρε ένα χαρτί και στυλό, εντάξει, που έχεις να πιάσεις τετράδιο από την Τετάρτη Δημοτικού, παλιό παιδό. Πάρε ένα χαρτί και ένα στυλό και άρχισε να τα σημειώνεις όλα όμορφα και ωραία. Ο Σαρό είπε αυτό. Να αρχίσεις να ενώνεις το κομμάτι του puzzle και θα αρχίσεις να χάνεις. Εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο. Θα φύγει η κοιλιά. Όπως ο Ηλίας που έρχεται και μου λέει Σαρό. Πήγα εκεί σε ένα τραπέζι και μου λέει, έχει χάσει ο τύπος 40 κιλά. Και λέει, πήγα σε ένα τραπέζι και είπε μια φίλη της γυναίκας μου στη γυναίκα μου, λέει, πού πήγε ο άντρας σου και ποιο είναι αυτό το τεκνό που έχεις φέρει. Ποιος είναι αυτός ο γκόμενος. Και γέλαγε. Εντάξει, θα γίνεις 10 χρόνια νεότερος. Θα γίνεις έτσι όπως είναι στο γάμο σου. Παιδιά, είναι ντροπή. Να κοιτάω φωτογραφία γάμου, μετά να κοιτάω εσένα και να μην είστε το ίδιο άτομο. Τι χάλι είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι χάλι είναι αυτό. Πρέπει να γίνει κάτι. Εντάξει, οπότε. Πάρε το προφίλ μου και αρχίζει να βλέπεις φανατικά όλα τα βίντεο ένα προς ένα. Κοίτα, τώρα, αυτό είναι η σούμα. Εάν θες βήμα-βήμα να μάθεις τη μέθοδο και τη διαδικασία, το καλύτερο μπορείς να κάνεις, εντάξει, είναι να πατήσεις το προφίλ μου, να πατήσεις το σύνδεσμο που έχω στο προφίλ μου και να δεις ένα 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνει ακριβώς αυτό. Και ξέρεις για ποιο μιλάω. Και αν δεν το έχεις κάνει, ντροπή σου. Μίλαγα τις προάλλες με ένα παιδί, μου λέει Σαρώ, θέλω να χάσω. Του λέω, ωραία, θες να σε πάρουμε ένα τηλέφωνο να σε βοηθήσουμε? Δεν θέλω να πληρώσω. Το μυαλό σου και μια λίρα. Ωραία, μην πληρώσεις. Το σεμινάριο που είναι δωρεάν το έχεις δει? Όχι. Γιατί? Πάτησα εκεί κάτι κουμπιά που λες, πάτησα το link και με πέταξε κάπου και λέω Παναγία μου, μη μου ζητήσει λεφτά. Λέω Πάσκαλα, ρε αγόρι μου, τι είναι, θα βγει το χέρι του Σαρώ από το κινητό και θα πιάσει το πρωτοφόλι και θα τραβήξει. Ρε, πάτε καλά.
Ρε πάτε καλά. Αφού λέω δωρεάν σεμινάριο, δωρεάν σεμινάριο. Μπορεί να δει αυτό το σεμινάριο που είναι μία μισή ώρα, που σου δείχνει απίστευτα πράγματα, που πραγματικά με βρίσκουν, μου λένε σαρώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σεμινάριο, το οποίο είναι δωρεάν και αξίζει να το χρεώνει και δεν το πιστεύω ότι είναι δωρεάν. Εντάξει, μου το λένε αυτό συνέχεια. Μπορεί να το δει. Εντάξει. Απλά κάτω. Και όποιο θέλει να δουλέψει, εννοείται μπορεί να δουλέψει μαζί μου, να κάνει μια αίτηση, να μιλήσουμε στο τηλέφωνο, να δούμε πώ μπορεί να γίνει δουλειά. Που δεν δεχόμαστε και όλο τον κόσμο. Εντάξει. Αλλά το να μην δει το σεμινάριο επειδή μην σου ζητήσει λεφτά ή επειδή απλά βαριέσαι. Το μυαλό σου και μια λίρα. Οπότε για να το συνοψίσουμε, αυτό που θέλω να κάνει είναι να πάρει το πρωί να το πετάξει σκουπίδια, δεκατιανό στα σκουπίδια, και τώρα που πήραμε και φόρα, εντάξει, όλα αυτά τα υγιεινά φαγητά που σου έχουν πει ότι και καλά θα σε κάνουν να χάσει κιλά. Που είναι και καλά υγιεινά και έχουν αυτή τη βιταμίνη και αυτή τη βιταμίνη και αυτή τη βιταμίνη. Πέτα τα όλα αυτά στα σκουπίδια. Τι εννοώ. Φυσικό βούτυρο, σκουπίδια. Ταχίνι, σκουπίδια. Τοστ, σκουπίδια. Φυσικό χυμό, είναι έτσι ωραίο φυσικό. Φυσικά και θα πάει για τα σκουπίδια. Έχουμε όλα αυτές τις υπερτροφές, goji berry cranberry. Ρε, είχες και στο χωριό σου goji berry cranberry. Να πούμε ότι σου φέρνουν από την Αμερική το τρώσαμε και αυτό σκουπίδια. Εντάξει. Πέτα τα λοιπόν όλα αυτά στα σκουπίδια, μπανάνε σκουπίδια, στα φύλλα σκουπίδια. Εντάξει. Και θα τα κάνουμε πολύ απλά τα πράγματα. Μέχρι το μεσημέρι δεν τρως, μόκο, μόνο καφέδες σκέτους και νερό, τελείωσε, ωραία. Και μετά το μεσημέρι φας ένα γεύμα, σαν άνθρωπος, και το βράδυ ένα γεύμα, ό,τι έχει μαγειρέψει η γυναίκα σου. Εντάξει, θα πεις η γυναίκα σου, αγάπη μου, πες της, αγάπη μου, θέλω να ξεφορτωθώ αυτή τη μπάκα, θέλω να με βοηθήσεις. Ρε στο υπογράφω, η τύψη θα κάνει πάρτι, ό,τι θες εσύ αγάπη μου, ό,τι θες να στο μαγειρέψω, θα στο μαγειρέψω, έτσι θα σου πει. Γιατί αυτή το θέλει περισσότερο από σένα. Εσύ δεν το θες, γιατί νομίζω ότι είναι όλα, τον έχεις δέσει το γαϊδαράκο σου. Ο γαϊδαράκος δένεται, αλλά λύνεται κιόλας. Οπότε. Βάλε λίγο μυαλουδάκι. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να κάνετε κάτι με αυτό. Και θα πούμε την επόμενη φορά με το καλό.